Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό, θεωρητικό μεν vlog, αλλά με πρακτική εφαρμογή θέλω να πιστεύω και να ελπίζω. Πώς μπορώ να λέω όχι, τι θα σέβοντας την τάση μου να ευχαριστώ τους άλλους. Πώς να λέω όχι, διαχειριζόμενη το people pleasing. Η λέξη people pleasing στα αγγλικά σημαίνει στα ελληνικά αυτό που έχω πει προηγουμένως, η τάση να ευχαριστώ τους άλλους. Πολλοί άνθρωποι βρίσκουμε τον εαυτό μας να έχουμε μια μεγάλη δυσκολία να πούμε όχι όταν μας ζητάνε κάποια χάρη, όταν μας ζητάνε μια έξοδο, όταν μας ζητάνε οι άλλοι να κάνουμε κάτι για αυτούς. Βρίσκουμε τον εαυτό μας να λέει αυθόρμητα ναι σε οποιαδήποτε παράκληση, επίκληση στο συναίσθημα, διαταγή ή αίτημα από τους άλλους ανθρώπους. Έρχεται οποιοδήποτε και μας ζητάει να κάνουμε το οτιδήποτε το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις μας, δεν περιλαμβάνεται στην περιγραφή του εργασιακού μας ρόλου, στο job description μας, δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του ρόλου μας που έχουμε απέναντι σε εκείνο το πρόσωπο, ότι είμαστε ο γονέας του, είτε είμαστε το παιδί του, είτε είμαστε η σύζυγος, ο σύζυγος, η σύντροφος, ο σύντροφος και ούτω καθεξής. Και ανακαλύπτουμε πολλές φορές όταν ήδη είμαστε καμένοι, τα λέω καμένοι ενώ έχουμε πάθει burnout, δηλαδή έχουμε φτάσει ψυχολογικά, ψυχικά, συναισθηματικά και σωματικά στο όριά μας, όταν παρατηρούμε τον εαυτό μας να είμαστε συνεχώς κουρασμένοι, όταν παρατηρούμε τον εαυτό μας να μην έχουμε όρεξη, ίσως να έχουμε συμπτώματα που αν πάμε σε ένα ειδικό ψυχικής υγείας να μας διαγνώσει, μπορεί να μας πει ότι έχουμε κατάθλιψη, μπορεί να μας πει ότι έχουμε αγχώδεις διαταραχές ή μια συγκεκριμένη αγχώδη διαταραχή κλπ. Το people pleasing χαλά σοβαρά την υγεία. Η τάση να ευχαριστούμε τους άλλους χαλά σοβαρά τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία και το λέω ως προειδοποίηση. Και είναι πολύ καλή ιδέα να το έχουμε στο μυαλό μας ότι θα φροντίσουμε εμείς εδώ σε αυτή τη ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα που είμαστε και ψυχοεκπαιδευόμαστε και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, τη σχέση μας με τον εαυτό μας και τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι μας, το οποίο για πολλούς είναι η αχίλλειος πτέρνα μας, του να μην μπορούμε να πούμε όχι, το οποίο να πηγάζει από την επιθυμία που έχουμε να ευχαριστούμε τους άλλους. Έχουμε κάνει ξανά βίντεο πριν 2-3 χρόνια πώς να λέμε όχι, και πριν 5 χρόνια είμαι σίγουρη ότι είχαμε κάνει και εκπομπή. Ήμουνα στο πρωτοσέλιδο μαζί με τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο και θυμάμαι και τον τίτλο εκείνου του ενθέτου. Ήταν πώς να λέμε όχι ανεβάζοντας την αυτοεκτίμησή μας. Ξαναπαίρνουμε αυτό το ζήτημα, αλλά το παίρνουμε τώρα υπό το φως των νέων γνώσεων που έχουμε και των νέων διαπιστώσεων που έχουμε κάνει για τη ζωή μας σε σχέση με το πώς βρεθήκαμε να είμαστε people pleasers. Ένας άνθρωπος που είναι people pleasers, ένας άνθρωπος που έχει το χαρακτηριστικό, την τάση να θέλει να ικανοποιεί όλους τους άλλους, συνήθως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτό το μηχανισμό, να κρατάω τους άλλους ευχαριστημένους, ως ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας, για να μπορέσει να διαφύγει, για να μπορέσει να επιβιώσει μια δύσκολη παιδική και εφηβική ηλικία. Τον τελευταίο καιρό κάνουμε έτσι διάφορα βίντεο, τα οποία, κατά τη γνώμη μου, έχω πει ότι είναι ορόσημα, αλλά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ειδικά όσοι είμαστε εδώ στο κανάλι, εδώ και πολύ καιρό, συνοδοιπόροι για τα τελευταία 5 χρόνια, τελευταία 4 χρόνια, 3 χρόνια, 2 χρόνια, που μαζί μεγαλώνουμε και μαζί ψυχοεκπαιδευόμαστε και μαζί κάνουμε τον πνευματικό μας αγώνα, τον προσωπικό καθένας, αλλά και τον ομαδικό κοινότητα εδώ πέρα. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε δει κάποια πράγματα έτσι πιο καθαρά και πιο σχηματικά. Έχουμε συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι τα παιδικά τραύματα, τα παιδικά ψυχικά τραύματα, τα οποία έχουμε οι περισσότεροι από εμάς ή όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ πέρα, παίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της ψυχικής μας λειτουργικότητας. Έχουμε πολλές γνώσεις
πρόσφατες. Να, ναι. Και αυτός έχει παιδικά τραύματα. Γιατί όταν γεννήθηκε μπήκε στη σακούλα μαζί με τα 6 αδερφάκια του και τους έριξε στον κάλαθο των σκουπιδιών και πρέπει να πονήσει, να πονήσει πολύ και να φοβήθηκε πολύ και πέθαναν τα 4 και έμειναν τα 3, ένας από αυτούς είναι ο Λακούλης. Και αυτός κι αν έχει παιδικό τραύμα. Λοιπόν, όλα αυτά τα παιδικά τραύματα παραμένουν μέσα μας, είναι ζωντανά και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε ψυχοσυναισθηματικά. Και οι καινούργιες γνώσεις που έχουμε γύρω από τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, που είναι η πιο σοβαρή κατά τη γνώμη μου διαταραχή που σχετίζεται με τραύμα, η οποία, για την οποία έχουμε αρχίσει να μιλάμε πρόσφατα συγκεκριμένα εδώ στο κανάλι, για την οποία έχουμε κάνει και ένα συγκεκριμένο βίντεο, τις διαφορές που έχει η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, το CPTSD από το PTSD, από την απλή διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, θα έλεγα, είναι μια διάγνωση ομπρέλα, την οποία μπορεί να λάβουμε πολύ από εμάς. Όταν μπει στο DSM, προς το παρόν είναι μόνο στο ICD-11, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2018. Λοιπόν, αυτή η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, φανταστείτε ότι είναι μια συνθήκη εγκεφαλική, συναισθηματική, όπου ένας άνθρωπος, ενώ ζει τη ζωή του και ενώ συμβαίνουν διάφορα γεγονότα, κάποια γεγονότα, κάποιες εικόνες, μπορούν να αποβούν ερεθίσματα, τα οποία να προκαλέσουν αναζωπήρωση του τραύματος, των τραυμάτων. Γιατί μιλάμε για πολυτραυματικές παιδικές ηλικίες, για παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει μέσα στον εκφοβισμό, μέσα στην υποτίμηση, μέσα στη σκληρότητα, μέσα στη συναισθηματική παραμέληση, μέσα στην υπερβολική αυστηρότητα και ούτω καθεξής. Όταν λοιπόν πυροδοτείται η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, τότε μπαίνουμε στην ίδια ψυχολογική και συναισθηματική συνθήκη που ήμασταν την ώρα που κακοποιούμασταν πρωτογενώς. Έχουμε αυτό που λέμε συναισθηματική αναδρομή, emotional flashback, και παθαίνουμε αυτό το οποίο λέγεται emotional dysregulation, συναισθηματική απορρίθμιση. Απορρυθμίζονται δηλαδή τα συναισθήματά μας. Με πιο απλά λόγια, χάνουμε τη δύναμή μας, τη ψυχική, χάνουμε την ψυχραιμία μας, χάνουμε την αισιοδοξία μας, χάνουμε τον εαυτό μας όπως πραγματικά είμαστε τώρα που είμαστε ενήλικες, και χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε ξαναπάμε πίσω σε εκείνη τη συνθήκη στην οποία γινόμαστε μικρά φοβισμένα παιδιά, τα οποία κάνουν οτιδήποτε περνάει από το χέρι τους προκειμένου να γλιτώσουν από τη μήνη. Η μήνη είναι ο τρομερός θυμός και οργή των μεγάλων, από τη μήνη των κακοποιητών τους. Ένας μηχανισμός άμυνας, συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, τον οποίο χρησιμοποιούν τα μικρά παιδιά τα οποία κακοποιούνται από τους γονείς τους, και η κακοποίηση δεν είναι μόνο σωματική, δεν είναι μόνο σεξουαλική, μπορεί να είναι και ψυχική, συναισθηματική, αδιόρατη κακοποίηση, η οποία να έχει να κάνει με υποτίμηση, με επιτίμηση, με φωνές, με μειωτικά εντός εικόνα αστεία, με ειρωνίες, με προσβλητικές εκφράσεις, με παρατσούκλια κλπ. Σύγκριση, να συγκρίνεις τα παιδιά σου με τη γειτόνισσα, να συγκρίνεις την κόρη σου με τη Γερμανίδα απέναντι, ξέρει ποια φίλη του μου έχει πει αυτό το περιστατικό κλπ. Και δεν υπήρχε καν Γερμανίδα. Μου λέγε μια φίλη ότι της έλεγε η μάνα της, η Γερμανίδα απέναντι ξυπνάει από τις 7 και εσύ γίνεται 9 να ξυπνήσεις το Σάββατο. Της έλεγε διάφορα τέτοια για να την εντός ακόμη κινητοποιεί ώστε να είναι το τέλειο παιδί, και όταν μεγάλωσε ανακάλυψε ότι δεν ζούσε καμία Γερμανίδα στο απέναντι κτίριο. Ήταν απλώς η φωνή της μάνας της η κακοποιητική. Λοιπόν, ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, τον οποίο χρησιμοποιούν τα παιδιά, εργοδοτούν λέει στα αγγλικά, the employ, τον οποίο βάζουν σε λειτουργία τα παιδιά προκειμένου να γλιτώσουν από τη μήνη των γονέων τους, είναι το people pleasing. Είναι να σκέφτονται κάθε φορά τι μπορεί να ευχαριστήσει τη μαμά μου, τι μπορεί να ευχαριστήσει τον μπαμπά μου, τι μπορεί να τους φέρει σε καλή ψυχική διάθεση ώστε να μην με χτυπήσουν, να μην με προσβάλλουν, να μην μου μιλήσουν απαξιωτικά, να μην μου μιλήσουν απαξιωτικά, να μην μου μιλήσουν μειωτικά, να μην μου πούν ότι εγώ φταίω για όλα τους τα προβλήματα, και γενικά να μην κακοποιηθώ είτε ψυχικά είτε σωματικά. Έτσι το παιδί ψάχνει να βρει τρόπους να ικανοποιεί τους γονείς του,
Μόλις του ζητήσουν κάτι οι γονείς του, αμέσως το κάνει χωρίς καμία απολύτως συζήτηση, χωρίς καμία αντίσταση. Όταν λοιπόν τα παιδιά βρίσκονται μέσα σε ένα σπίτι στο οποίο φοβούνται ότι συνεχώς θα κακοποιηθούν, μόλις του ζητήσει μια χάρη ο γονέας, αμέσως την κάνουν. Δεν σκέφτονται καν την περίπτωση του να πούν όχι ή να μην την κάνουν. Και ακόμη πολλές φορές το people pleasing ξεπερνάει και το στοιχείο του να σου ζητήσουν κάτι και εσύ να το κάνεις. Πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους πράγματα προκειμένου να ευχαριστήσουν τους γονείς τους, προκειμένου να αποφύγουν την κακοποίηση. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού χωρίς να τους ζητήσει η μητέρα τους και να έρθει μετά η μητέρα τους και να πει ότι τις κάνατε χάλια και λερώσατε να καθαρίσετε και να φάνε την κακοποίηση. Λοιπόν, είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας. Έχουμε πει πολλές φορές για τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας ότι είναι χρήσιμοι όταν μπαίνουν σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του πρωτογενούς τραυματισμού. Επειδή όμως παραμένουν ως τρόπος λειτουργικότητας του ανθρώπου όταν μεγαλώνει, όταν εξελίσσεται, όταν οριμάζει, εξακολουθεί να είναι people pleaser, εξακολουθεί να σπέβδει, να καλύψει τα κενά και να ικανοποιήσει τις επιθυμίες όλων των άλλων χωρίς να σκέφτεται καθόλου τον εαυτό του. Έτσι μπορεί να έχουμε έναν ενήλικα που είναι 30, που είναι 40, που είναι 50, που είναι 60 ετών, ο οποίος ενώ δεν είναι πλέον εκείνο το καημένο το παιδάκι το οποίο σάπιζε στο ξύλο ο πατέρας του, πρόσβαλε η μητέρα του, το βάζαν τιμωρίες, του μιλούσαν άσχημα και έπρεπε να τους ικανοποιεί για να νιώθει ασφαλής ότι δεν θα το χτυπήσουν, δεν θα το κακοποιήσουν κλπ. Ενώ είναι ένας ενήλικας ανεξάρτητος, ο οποίος μπορεί να ζει μόνος του, να έχει τη δικιά του οικογένεια, να έχει τη δικιά του προσωπική ζωή, τη δικιά του επαγγελματική ζωή, βρίσκει τον εαυτό του, Λάκη μου σε παρακαλώ πολύ, βρίσκει τον εαυτό του να εξακολουθεί να είναι people pleaser και να εξακολουθεί να λέει ναι σε ό,τι του ζητήσουν. Να είναι ένας yes man ή μια yes woman. Ναι, μπορείς να το κάνεις αυτό, ναι βεβαίως. Να έρθω σπίτι σου, ναι έλα. Βγαίνουμε απόψε, ναι βγαίνω. Χωρίς να σκέφτεται. Θέλω πραγματικά να το κάνω αυτό. Αυτό το οποίο μου ζητά ο άλλος να κάνω είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο να γίνει. Είναι κάτι το οποίο επιθυμώ όντως να το κάνω. Δεν έχουμε τη συνειδητοποίηση ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν αλλάξει οι συνθήκες και πλέον είμαστε ενήλικες, ανεξάρτητοι και δεν θα μας δίνει καμία μαμά, δεν θα μας δίνει κανένας μπαμπάς, δεν θα μας κάνει κανείς τίποτα. Πλέον ορίζουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Εξακολουθούμε να είμαστε δυσλειτουργικοί και να κουβαλούμε αυτό το συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας του να είμαστε ευχαριστητές των άλλων ανθρώπων. Πώς μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα πρέπει να εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε ότι λειτουργούμε ως people pleasers. Ότι λέμε αμέσως ναι, ότι δεν ξέρουμε να διεκδικήσουμε τα δικά μας δικαιώματα και ότι όποιος μας δώσει μία εντολή ή εκφράσει μία επιθυμία ή κάνει μία επίκληση στο συναίσθημά μας, εμείς τρέχουμε αμέσως να τους ικανοποιήσουμε. Χωρίς να συνειδητοποιούμε τι ακριβώς κάνουμε. Είπαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι τραυματισμένοι, πολύ τραυματισμένοι ψυχικά από μια παιδική κακοποιητική ηλικία, στην οποία η κακοποίηση μπορεί να είναι και ψυχική αδιόρατη, να μην είναι τόσο φανερή, ότι αυτοί οι άνθρωποι παθαίνουν τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και όταν υπάρχει ένα ερέθισμα, που σε αυτή την περίπτωση το ερέθισμα είναι «μπορείς σε παρακαλώ να κάνεις αυτό», ενεργοποιείται η σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, ενεργοποιείται συναισθηματική απορρίθμιση, αυτό που λέει τα έχω χαμένα, τα χάνουν και υπακούν τυφλά σε ό,τι τους λένε οι άλλοι. Άρα, από τη στιγμή που εντοπίζουμε ότι έχουμε αυτό το ζήτημα και αυτό θα το κάνουμε είτε στο γραφείο του ψυχοθεραπευτή μας, του ψυχολόγου μας, της ψυχοθεραπευτρίας μας, είτε τις ώρες της ησυχίας μας που αναλογιζόμαστε τη ζωή μας, είτε διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης, όταν εντοπίσουμε ότι είμαστε people pleasers, ότι έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό να λέμε ναι σε όλους και ναι σε όλα, τότε πρέπει να κάνουμε πρακτικά πράγματα προκειμένου να το ξεπεράσουμε. Το πρώτο βήμα είναι αναγνώριση, ο εντοπισμός του προβλήματος και αναγνώριση. Το δεύτερο βήμα είναι να μην εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και τις αυθόρμητες αντιδράσεις μας όποτε μας ζητηθεί να κάνουμε μια χάρη, να κάνουμε πράγματα για τους άλλους. Και αντί να έχουμε αντίδραση, να επιλέγουμε συνειδητά να έχουμε απόκριση. Και είναι η διαφορά της αντίδρασης από την απόκριση. Η αντίδραση είναι αυτό που μας βγαίνει αυθόρμητα να πούμε και αυθόρμητα να κάνουμε.
και λέμε ότι ενεργοποιείται μια συναισθηματική αναδρομή όταν ο άλλος μας ζητάει πράγματα και μπαίνουμε συναισθηματικά στη συνθήκη που ήμασταν όταν ήμασταν μωρά και λέμε αυτόματα ναι, ενώ απόκριση είναι να πάρω το χρόνο μου, να σκεφτώ καλύτερα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τι είναι αυτό που μου ζητάει ο άλλος, γιατί μου έρχεται αυθόρμητα να πω ναι και να κάνουμε μια σειρά από ερωτήσεις στον εαυτό μας. Θέλω πραγματικά να βγω για καφέ αυτή τη στιγμή? Θέλω πραγματικά αυτή τη στιγμή να κάνω αυτό που μου ζητάει ο άλλος να κάνω? Αυτό που μου ζητάει ο άλλος να κάνω είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το κάνει μόνος του και μου ζητάει να το κάνω για να μου φορτώσει τη δική του ευθύνη? Αυτό που μου ζητάει ο άλλος να κάνω είναι κάτι το οποίο θα είναι καλό για μένα ή είναι κάτι το οποίο θα με βλάψει? Ή αυτό που μου ζητάει ο άλλος να κάνω μήπως είναι κάτι που θα πάρει από τον ελεύθερο χρόνο μου και δεν θα ξεκουραστώ αρκετά και δεν θα φροντίσω τον εαυτό μου αρκετά και δεν θα έχω αρκετό ελεύθερο χρόνο να διαθέσω για τα πράγματα που είναι πραγματικά σημαντικά για μένα? Για μένα μπορεί να είναι πραγματικά σημαντική η σχέση μου με τον εαυτό μου, μπορεί να είναι πραγματικά σημαντική όσο ο ύπνος μου, η ξεκούραση μου. Μπορεί να είναι πραγματικά σημαντικό το να περάσω ποιοτικό χρόνο με τον την σύντροφο μου. Να είναι πραγματικά σημαντικό να καθίσω χαλαρά ένα πρωί να πιω τον καφέ μου χωρίς να μου τα πρίζει ο ένας και άλλη κοιμία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και τι είναι σημαντικό για τον καθένα. Άρα παίρνουμε time out. Έχουμε μιλήσει ξανά για time out. Αλλά έχουμε μιλήσει για time out όταν μας πνίγει ο θυμός. Εδώ μιλάμε για time out όταν μας ζητάτε να κάνουμε κάτι και η αυθόρμητη αντίδραση είναι να πούμε αμέσως ναι, βεβαίως. Να σας εξυπηρετήσουμε. Ναι, βεβαίως. Να σας γίνουμε τα δουλάκια. Ναι, βεβαίως. Να κάνουμε αυτό που μας ζητάτε. Παίρνουμε το χρόνο μας. Λέμε, μπορώ να έχω 10 λεπτά να το σκεφτώ? Αν μιλάμε στο τηλέφωνο, μπορώ να πω, μπορώ να κλείσω το τηλέφωνο να το σκεφτώ και να σε πάρω πίσω? Ή αν μιλάμε με γραπτά μηνύματα, μπορώ να πούμε BRB. BRB σημαίνει Be Right Back. Είναι από αυτές τις συντομογραφίες που γνωρίζουν οι κομπιουτεράκιδες. Θα είμαι σε λίγο πίσω. Επιστρέφω σε λίγο. Και δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά, 10 λεπτά να κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις. Να κάνουμε μια ανάκριση στον εαυτό μας προκειμένου να καταλήξουμε για το αν αυτό που μας ζητείτε να κάνουμε είναι κάτι το οποίο θέλουμε, επιθυμούμε και θα το κάνουμε με όλη μας την όρεξη ή αν είναι κάτι που το κάνουμε καταναγκαστικά, που το κάνουμε επειδή έχει ενεργοποιηθεί το κουμπί, έχει πατηθεί το κουμπί του people pleasing μας. Γι' αυτό πολλές φορές όταν με ρωτάτε εσείς κάτι, έχω αρχίσει να το εφαρμόζω αυτό πρόσφατα με φανταστείτε. Όταν με ρωτάτε κάτι, λέω να το σκεφτώ. Να το σκεφτώ, δεν απαντώ αμέσως. Μπορεί να πει κάποιος, ας πούμε, στο live που κάναμε την Κυριακή το βράδυ, κάποιος έγραψε κάτι για το Limerance. Και λέω να το σκεφτώ. Τελείωσε το live, το σκέφτηκα καλά-καλά και λέω έχει δίκιο. Δεν έχουμε βίντεο για το Limerance. Ας κάνω. Το έκανα. Θα μπορούσε να πω θα το σκεφτώ και μετά να σκεφτόμουν, α, υπάρχει το τάδε βίντεο, να το βρω και να το στείλω. Παίρνουμε χρόνο για να σκεφτούμε εάν αυτό που μας ζητούν να κάνουμε θέλουμε όντως να το κάνουμε, αν είναι προς το συμφέρον και το δικό μας και του αλλού να το κάνουμε και αν είναι μια καθαρή, ελεύθερη, δική μας επιλογή την οποία κάνουμε όχι από φόβο μη μας απορρίψουν οι άλλοι και όχι επειδή έχουμε μπει στη συναισθηματική κατάσταση του μικρού παιδιού που κάνει τα πάντα για να ευχαριστήσει τους θύτες του προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό του από τη μήνη τους, από την οργή τους. Σας στέλνω την αγάπη μου. Το σκυλί μου κάτι έχει πάθει. Νομίζω ότι έχει πάθει όλη αυτή την αναστάτωση, έχει πάθει μια συναισθηματική αναδρομή επειδή μίλησα για το τι του συνέβη και όταν γεννήθηκε. Σε έχω απορριθμίσει συναισθηματικά, λακούλη, και επειδή σε έχω απορριθμίσει συναισθηματικά, μόνο που δεν με καβάλισες. Καταλάβατε τώρα γιατί φοράμε τη ζώνη. Μόνο που δεν με καβάλισε. Απορριθμίστηκε συναισθηματικά το αγόρι μας. Είχε ένα emotional dysregulation. Και πρέπει τώρα να κάνει πράγματα τα οποία του αρέσουν, τα οποία τον ευχαριστούν, να πάρει το χρόνο του για να συνέλθει συναισθηματικά. Δεν πειράζει. Το βασάνισα το σκυλί. Θα με κάνει μεγάλη διαδρομή σήμερα. Έχετε την αγάπη μου.